Οπότε, συγγνώμη για τα βασικά. Τι είναι υπέρ, τι είναι το υπέρ, τι είναι υπέρ. Δύο πράγματα για την ιστορία. Πώς μοιάζει. Και το βασικότερο, γιατί να θέλει κανένας να μάθει υπέρ. Αυτά είναι τα πράγματα που θα καλύψουμε σε αυτή την παρουσίαση. Ουσιαστικά. Λοιπόν, τι είναι υπέρ. Υπέρ, με κεφαλαίο το οποίο έχει σημασία, είναι η γλώσσα προγραμματισμού αυτή καθ' αυτή, η οποία είναι μια ανοιχτή γλώσσα και free εννοώντας όχι δωρεάν, free εννοώντας ελεύθερη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε ουσιαστικά χρήση, με συλλογικά πλαίσια φυσικά. Δύο βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι είναι interpreted, οπότε δεν χρειάζεται να περάσεις όλο το μεγάλο κύκλο που έχει στη C, όπου γράφεις τον κώδικα, κάνεις δοκιμές, μετά τον κάνεις compile, τον κάνεις link κλπ. Μέχρι να φτάσεις στο executor από το οποίο θα τρέξεις για να δεις τι έγινε αυτό, τι κάνει αυτό που έγραψες. Πάλι το μικρό P είναι ο compiler της γλώσσας καθώς και ταυτόχρονα ο interpreter της γλώσσας, καθώς τεχνικά η γλώσσα είναι interpreted, αλλά και ταχύτητα πλέον κάνει compile ταυτόχρονα στο ίδιο βήμα στο οποίο τρέχει τον κώδικα, σειριακά στο script. Ναι. Και το βασικότερο, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ σε forums, Facebook κλπ, είναι ότι παίρνει όλα κεφαλαία, το οποίο είναι λάθος. Και ο βασικότερος λόγος που είναι λάθος, θα μου πείτε, εντάξει, τι σημασία έχει να το γράφω έτσι ή αλλιώς. Ο βασικότερος λόγος είναι αυτός που είπαμε πριν, ότι με κεφαλαίο πει, είναι η γλώσσα. Με μικρό πίνο κομπάιλερ. Αν το γράψει έτσι, ο κόσμο δεν ξέρει τι αναφέρεσαι. Βέβαια θα μου πείτε πω το καταλάβει αυτό σεβασμόμενο, αλλά. Το μυαλό μα δεν δουλεύει έτσι. Δύο βασικά πράγματα για την ιστορία τη Πέρλ. Η Πέρλ ξεκίνησε το 87 με την πρώτη τότε 1.0 stable έκδοση. Από τότε έχει εξελιχθεί αρκετά μέχρι το 2012. Αν θυμάμαι καλά, όπου βγήκε η πρώτη prototype version της Perl λέξη, ταυτόχρονα με την με το staging point, ας πούμε, της Perl 5, όπου ήταν ότι από εδώ και πέρα ο μόνος τρόπος να κάνουμε modernize την Perl σε κάποιες συγκεκριμένες τομείς είναι να κάνουμε εντελώς different από τη γλώσσα. Οπότε από εκεί και μετά έγιναν δύο γλώσσες. Οπότε πλέον, όταν λέμε Perl, αναφερόμαστε σε μια οικογένεια γλωσσών, όχι σε μια γλώσσα αυτή καθ' αυτή. Καθώς η Perl 5 είναι διαφορετική από την Perl 6. Κλασικό παράδειγμα είναι ότι η Perl 5 θα έχει από μόνη της απευθείας, έχει compiler για τέτοιο απευθείας στο μηχάνημα, ενώ η 6 έχει ένα επιπλέον ακόμα layer, όπως η Java, και τρέχει σε Virtual Machine. Οπότε, όταν την κάνεις compiler, κάνει ένα byte στο Virtual Machine, και μπορεί να τρέχει σε οποιοδήποτε μηχάνημα που έχει το Virtual Machine, σε αντίθεση με την Perl 5 που παλαιότερα ήθελε να περάσει σε όλη τη διαδικασία, ότι θα κάνει port τον C compiler, να τρέχει το μηχάνημα, μετά το C compiler θα κάνει compile τα βασικά κομμάτια τη Perl για να μπορεί να κάνει build την Perl χρησιμοποιώντα την Perl. Αλλά σχεδόν κάθε σύστημα πλέον λειτουργεί με Perl, οπότε οποιαδήποτε γλώσσα, οποιαδήποτε έκδοση, όχι ναι, οποιαδήποτε γλώσσα. Γιατί πλέον είναι τόσο ενδιαφέρον και να χρησιμοποιήσετε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ιδανικά θα είναι καλό αν δεν υπάρχει legacy code, δηλαδή παλαιότερος κώδικας που είναι ήδη γραμμένος σε Perl, να ξεκινάτε απευθείας με Perl 6. Γιατί ενώ η Perl 5 υποστηρίζεται και θα υποστηρίζεται μέχρι κάποιο χι χρονικό διάστημα, όπου χι δεν ξέρουμε πώς θα είναι, ιδανικά όχι πολύ μεγάλο διάστημα, η 6 είναι αυτό που σκοπεύουμε αργότερα να κάνει completely replace την 5 και να είναι η μόνη Perl που θα προχωράει. Το πρώτο release, το πρώτο official βασικά release της Perl 6, το περιμένουμε να έρθει κάποια στιγμή αυτό το χρόνο. Τον προηγούμενο μήνα ο Larry Wall στη Ρουμανία που έκανε μια παρουσίαση στο εκεί τοπικό loop, Perl User Group, Perl Monkeys όπως το λέμε, στο glues.vm,
ανέφερε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε release ή στον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο, ή τον Αύγουστο. Σταθερό release εννοώ, της FedEx. Που σημαίνει που εντάξει να δείτε. Αλλά κοιτάμε την εισαγωγή. Ας δούμε ένα παράδειγμα κώδικα του έργου. Το πρωί, το πρώτο μέρος. Το υπόλοιπο όλα μας. Αυτός είναι ο σκοπός, δεν βγάζει τον έργο. Αυτός είναι το πρόβλημα της Πασπέλη Κασπέλη. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα το οποίο δημιουργήθηκε για ένα διαγωνισμό που γίνεται κάθε χρόνο, το Skated Pearl Contest, το οποίο έχει σαν κύριους κανόνες το να μπορείς να γράψεις ένα πρόγραμμα όσο πιο μικρό γίνεται, όσο πιο δυσανάγνωστο γίνεται, αλλά ταυτόχρονα να είναι κατανοητό χωρίς να είσαι ο ίδιος ο Live World που γράφει την πέρα. Αυτό που κάνει αυτό το δράμα, χωρίς να εξηγήσω τα πάντα, γιατί πρέπει να επιλέγω τα βέντεο πάνω του Google, είναι ότι κάνει ένα loop σε αυτό εδώ το string. Κάνει ένα loop σε αυτό εδώ το string, κάνει replace γράμματα και iteration by iteration φτάνει να κάνει να τυπώσει στο terminal στο οποίο θα το τρέξεις τη φράση just another Perl hacker. Το οποίο είναι ένα insider joke της Perl. Αλλά, οκ, αν δεν δείχνει έτσι πιθανέ. Αυτό. Πείτε μου. Απλό script. Θα είναι απλό script. Απλά τι διαφορά είναι πολύ παλιά script. Είναι σαν ότι είναι κάτι. Το πήρα απλά ένα module που έγραψε κάποιο σε πλάκι. Δεν έκανε και paper γι' αυτό. Προφανώς η πραγματική πάλι δεν μοιάζει έτσι. Μοιάζει έτσι. Όχι, ούτε έτσι. Να μην δείξουμε και το λόγο. Αλλά αυτό είναι, δεν μπορείς να δείξεις κώδικα Perl για να μην δείξεις καμίλα. Είναι πλέον ένα αναγνωριστικό της Perl. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε από την Perl αυτό το πράγμα. Η καμίλα έγινε γνωστή από τη σειρά βιβλίων O'Reilly που βάζουν ένα συγκεκριμένο ζώο για κάθε γλώσσα. Ο original λόγο της Perl δεν ήταν καμίλα. Άρα μετά το κάναμε εδώ. Σαν κομμήνεται. Έχει αφιερωθεί. Γι' αυτό. Γιατί έχει αφιερωθεί. Βέβαια εδώ και να φαίνεται καλά στο project, έχουν κοπεί λίγο τα πόδια. Αλλά στο αρχείο που ανάβασα μαζί με την παρουσίαση, φαίνεται όλη η καμίλα. Γιατί εγώ εκτόπισα ότι κομμένει και πίσω στο μπλουζάκι από το συνέδριο που έγινε πρόσφατα. Καθώς πλέον έχει γίνει τόσο διθελμένο σύμβολο. Τέλος πάντων, εδώ βλέπω ένα πνευματικό κώδικα Perl. Τέλος. Όπου είναι και σε μοντέρνα Perl. Το οποίο νομίζω ότι είναι self explanatory. Τον ελπίζω ότι είναι self explanatory. Αυτό που κάνει συγκεκριμένο είναι να ανοίγει ένα αρχείο και να το διαβάζει. Μόνο σου Perl, και αν τα βασικότερα χαρακτηριστικά τη Perl ταυτόχρονα είναι και από του καλύτερου λόγου τη εκπομπή, είναι ότι υπάρχουν πάνω από ένα τρόπο να κάνει πράγματα. Το οποίο πολλέ φορέ μπερδεύει τον κόσμο που ξεκινάει με την Perl. Αλλά εγώ τα καταλαβαίνω πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχει restrictions στο πώ θα γράψει τον κώδικα. Κλασικά παραδείγματα είναι τα αστεία που έβαλα προηγουμένω, όπω αυτό, αυτό και αυτό. Αν είχε restrictions όπω η Python, που σου λέει ότι θα βάλει τόσα spaces, τόσα tabs, αλλιώ ό,τι και να κάνει, δεν τρέχει το πρόγραμμα. Ή θα χρησιμοποιήσεις μόνο το file.open, ας πούμε. Δεν ξέρω πάλι, θα δείτε τι έχει τέλος πάντων. Αλλά παραδείγματα, ναι, file.open ή οτιδήποτε για να ανοίξεις αρχείο και μόνο αυτό, αλλιώς δεν ανοίξεις αρχείο. Τι λόγο χρησιμοποιείς Perl. Πώς θα κάνεις σχεδόν τα πάντα πλέον με την Perl. Είναι πολύ ισχυρή για text processing. Κλασικό παράδειγμα, τα regular expressions.
καμία γλώσσα δεν έχει τη δύναμη του Noegle Expression Spell. Είναι πολύ απλή για να κάνει deploy, και είναι πολύ σημαντικό για έναν admin. Όσο painless είναι το deployment, τόσο πιο happy είναι ο admin και τόσο πιο εύκολα θα δεχτεί να κάνει deploy κάτι. Εντάξει, let's play, βαγιόμαστε. Καθένας βαγγέτα να δουλεύει. Χαίρεσαι να γράψεις κώδικα δηλαδή. Χαίρεσαι να γράψεις κώδικα δηλαδή. Το φάνεται γιατί και στο τι θα σου δίνει τις ελευθερίες να γράψεις καλό κώδικα και εύκολα και στο ότι και το community έχει ένα χι χιούμορ όπως το παραδείγμα το δείξε τώρα πάνω. Αλλά σαν η Debbie τη γλώσσα, ακόμα και γίνεται το compile, δεν είναι τόσο γρήγορη. Το οποίο μας πάει στο γιατί να μην χρησιμοποιήσω κάτι. Το οποίο είναι ένας από τους βασικότερους λόγους είναι η ταχύτητα. Δεν είναι τόσο γρήγορη. Επίσης δεν είναι τόσο εύκολο να την κάνεις πραγματικά optimize, full optimize. Οπότε δεν θα την έβαζες, ας πούμε, σε χρηματοδότη ή σε παρόμοια πραγματικά κρίτικα συστήματα όπου και το δευτερόλεπτο μετράει. Το 4 του 2015 είναι λίγο απίθανο. Οποιαδήποτε πλατφόρμα που στηρίζει Perl από RiscOS μέχρι και το μήνυμα που να έχει Perl, μπορείς και αυτό που κάνει σύστημα το οποίο δεν έχει Perl compiler, κάποια είδους της Perl τέλος πάντων. Μπορεί να μην είναι τελευταία, αλλά θα είναι σχετικά πρόσφατη. Το γενόδριο Stolid δεν στέκει τόσο είναι η αλήθεια, ειδικά αν χρησιμοποιείς Linux ή Unix-like σύστημα, γιατί δεν έχεις Perl, δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα πλέον. Αυτά βασικά όσον αφορά την ιστορία της Perl και κάποιες εκτεμάσεις κάποια μεθήματά της. Και είναι μεθήματα, αν και είναι μεθήματα. Αν και αυτό δεν είναι πολύ real world παράδειγμα, δεδομένου ότι είναι ένα απλό example, ελπίζω όσο μπορεί να καταρρύπτει το μύθο ότι η Perl είναι πάντα έτσι, γιατί φυσικά δεν είναι πάντα έτσι, το συνεργάζει για ένα διαγωνισμό, πώς κάνεις manage τα πακέτα στην Perl ή την ίδια την Perl. Ξεκινώντας από το CPAN, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο package collection. Μετά το Debian, πρώτα είναι τα Debian packages και μετά το CPAN. Το CPAN έχει τα περισσότερα πακέτα από κάθε διανομή ή κάθε programming language αυτή τη στιγμή. Στο CPAN.org, το οποίο είναι και το search engine του package network ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 150.000 πακέτα και βιβλιοθήκες τα οποία κατά 60 νομίζω τα 100 δεν είναι πολύ σίγουρος, είναι καθαρή Perl και το υπόλοιπο είναι C modules τα οποία έχουν ένα απλό Perl layer πάνω για πώς θα χρησιμοποιήσεις μέσα από την Perl. Γιατί είναι critical modules για που πρέπει να είναι γρήγορα. Σε κάθε που η Perl η ταχύτητα της Perl δεν είναι τόσο ανοιχτή. Εγώ με το συμπάνω ότι έχει σχετικά strict rules, οπότε δύσκολα θα βρείτε ένα πραγματικά undocumented module. Ειδικά πλέον τα περισσότερα modules που ανεβαίνουν υπάρχουν ειδικά tools όπως το DBN στο Linter. Έχει και το συμπάνω κάθε παρόλο, οπότε κοιτάξει, σου λέει δεν ανέβασε spot file ή man page οτιδήποτε, οπότε ανέβασε το. Τα tools που έχει λειτουργούν ώστε να μπορείς να κάνεις πιο εύκολα deploy στο συμπάνω. Αλλά πλέον, επειδή το συμπάν έχει ένα πολύ απλό, ο client του συμπάν είναι πολύ απλός, το μόνο που κάνει είναι fetch, unpack και install, delete και όλα αυτά, delete και search, δεν μπορείς να κάνεις μέσα από το συμπάν αυτό καθ' αυτό για installed modules ή να σβήσεις dependencies κτλ. Και επειδή το configuration για το συμπάν
και να μπορείς να τα έχεις στο user αντί το σύστημα. Δείχνει τα φωνάκια του και είναι και λίγο βαδύ. Έχει δημιουργηθεί το Sequel Miner, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό script, το οποίο δεν έχει dependencies, δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να τρέξει τα αποπέλα φανώς. Μπορεί μόνο του να δημιουργήσει ό,τι χρειάζεται για τον εαυτό του και να κάνει conflict τον εαυτό του, οπότε δεν χρειάζεται να ψάξεις πώς θα βάλω τα πακέτα στο user μου, πώς θα βάλω εκεί. Απλά του δίνεις πού είναι η υπερ και κάνει τη δουλειά μόνο του. Το βασικότερο είναι super light. Θέλει μόνο 10 MB RAM. Σε αντίθεση με το CPAN που μετά από λίγο ή για μεγάλα operations ξεφεύγει άσχημα. Τα όσον αφορά πακέτα, καθαρά πακέτα, είναι πως κάνεις install πακέτα. Για την ίδια την υπερ, επειδή καλό είναι αντί να πειράζει την Perl του συστήματος, να έχει μια δική σου Perl και να κάνει εκεί install πακέτα ή οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιεί και αλλαγέ, υπάρχει το PLN. Το οποίο PLN είναι στο GitHub. Δουλεύει ή προσπαθεί να δουλεύει με Unix-like principles, δηλαδή αντί να είναι ένα τεράστιο tool το οποίο κάνει τα πάντα, είναι ένα απλό script το οποίο χρησιμοποιεί άλλα tools μέσα, έχει δικά του modules για να κάνει fetch πράγματα, να κάνει build πράγματα, κάνει install. Αν αυτά που έπρεπε από το Google, ανοίγω το ίδιο το PLN, το οποίο ούτε αυτό έχει dependencies πέρα από το git και την Perl, και το tool collection, για να κάνει compile. Γιατί όπως είπαμε, βάσει κάποια modules τις παίρνεις εσύ. Επίσης αυτό κάνει compile την ίδια την Perl, η οποία Perl, εκτός από ένα κομμάτι που είναι Perl, το code της είναι ακόμα C. Αλλά ούτε αυτό κάνει dependency management, γιατί γενικά δεν είναι τόσο αποδεκτό, να το πω, τόσο, να σου πω αποδεκτό, το να κάνεις αυτόματα dependency management. Οπότε για αυτό υπάρχει το Carbon, το οποίο για όποιον έχει δει τη Ruby ή την Python που έχει το Pip, νομίζω. Στη Ruby είναι σίγουρα το Bundler. Το Pip, ναι. Γιατί έχω δουλέψει με Ruby και ξέρω ποιο είναι. Python. Το οποίο Bundler σε Ruby κάνει το εξής. Του δίνεις ένα gem file και του λες, θέλω αυτό το gem, σε αυτή τη version, σε αυτό το, από αυτό το site, όπου ή το repository τέλος πάντων, το οποίο θα την τραβήξει. Και αυτό τραβάει το gem, βλέπει το version, τραβάει το συγκεκριμένο version, κάνει lock σε αυτό το version, τραβάει κάθε dependency του dependency και τα κρατάει όλα αυτά μετά σε ένα gemfile.lock αρχείο, το οποίο έχει όλη τη λίστα και να μπορεί μετά το ίδιο το bundler να κάνει iterate αυτή τη λίστα και να κάνει remove, καθαρίζοντας το σύστημα. Την ίδια δουλειά κάνει το Carbon. Απλά αντί για jump file προφανώς έχει ένα cpan file και cpan.log. Το καλό με το Carbon είναι ότι έχει απευθείας υποστήριξη για PLN, οπότε αν έχει την καταστήση PLN, το Carbon για τα modules και cpan minus για να κάνει install modules με το χέρι, όλα αυτά παίρνουν μεταξύ τους και by default κάνουν install τα πάντα και διαχειρίζουν τα πάντα στο home του user αντί για το σύστημα, αφήνοντας την πέρα του συστήματος καθαρή. Το οποίο σημαίνει μετά και πιο εύκολα updates. Μικρότερη πιθανότητα να σπάσει το σύστημα στο update επειδή κάποιος πήρε την πέρα του συστήματος. Πιο εύκολο ο user's environment, γιατί μπορείς να κάνεις πιο εύκολα δοκιμές. Δεν φοβάσαι ότι θα χαλάσει το σύστημα, καθώς αν βάζεις κάποιο module που δεν το χρειάζεσαι, απλά με το PLN κάνεις delete εκείνη την Perl και σβήνει κάθε module που είχε η Perl. Θα ζητάς στο home. Για κάποιο λόγο,
Υπάρχει η φήμη ότι η κοινότητα της Φερ δεν είναι προοδευτική σε newcomers. Ή ότι είναι πολύ λυτιστές, ή δεν ξέρω αν τα φέρνει να ακούς και άλλη ταμπέλα. Ότι είναι πολύ αρχαία, ότι είναι πολύ γκρινιάδες. Είναι αυτό και ισχύει και δεν ισχύει. Η κοινότητα έχει άτομα από 14 χρονών μέχρι 64 χρονών. Καλά το άπε κάτω το ξέρω σίγουρα. Αλλά ναι, λοιπόν, είναι ότι είναι τόσο diverse που ανάλογα με το που θα πέσεις, μπορεί όντως να πέσει σε άτομο που και θα είναι λίγο θέση, και θα είναι και λίγο νεβέρμα, και θα είναι και λίγο. Ξατάται. Μετά, επειδή είναι και τόσο diverse η κοινότητα, π.χ. υπάρχουν χρήσεις όπως η NASA που χρησιμοποιεί Perl για κάποια project ή system administrators που χρησιμοποιούν Perl για να κάνουν automate το σύστημά τους ή γιατροί που χρησιμοποιούν Perl για δικά τους τάσεις, όπως για παράδειγμα το Human Genome Project το οποίο χρησιμοποιεί την Perl για να κάνει unwind το DNA, για να το κάνει analyze. Οπότε με τόσο diverse community είναι λογικό να πέσεις και σε αυτή τη στιγμή ή άτυχο ή όχι τόσο φιλικό πρόσωπο, αλλά και υπάρχουν άτομα που είναι όντως δεκτικά και όντως θα σε καλωσορίσουν στο community, θα σε βοηθήσουν να ασχοληθείς και όλα αυτά. Κάποια βασικά λύνθια να βρει κάπως κάποιος πώς θα μπει στο community και πώς θα αρχίσει να ασχολείται με την Perl είναι το community page του Perl, το οποίο κάνει list τα πάντα, τα official forums, official mailing list, όπως η Perl Beginners, η οποία είναι βασική λίστα για κάποιον που τώρα αρχίζει με την Perl και έχει πραγματικά πολύ καλό και πολύ φιλικό κόσμο. Συχνά κάνουν list και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βασικά event στο community page, το οποίο τέτοιο καιρό συνήθως είναι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Perl και κατά τη στοιχεία το Ασιατικό και Βορειοαμερικάνικο Συνέδριο που γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλές φορές με μια εβδομάδα διαφορά μεταξύ τους. Όχι, το πιστεύω να μπορεί να πάει σε όλα. Κι αν μπορεί. Κάποιοι μπορούν γιατί βασικές χρήσεις της Perl, βασικοί οργανισμοί που χρησιμοποιούν την Perl είναι το booking.com ή το cPanel ή η NASA. Οπότε υπάρχει ψωμί στην Perl. Ένα κάτι πράγματα. Τα PM groups, Perl modules που λέγονται, τα οποία είναι τοπικές κοινότητες Perl. Ένα καλό introductory book είναι αυτό, το οποίο μπορείτε είτε να το παραγγείλετε για να το έχετε σε hard copy ή είτε να το διαβάσετε σε PDF μορφή δωρεάν online. Νομίζω πλέον έχει HTML μορφή ή e-book μορφή, οπότε δεν χρειάζεται να πρέπει να διαβάσει το PDF. Εξηγεί πάνω κάτω όσα είπα και εγώ εδώ, αλλά και γενικά πώς να ασχοληθείς με την Perl. Πιάνοντας από τα πολύ βασικά μέχρι πιο advanced cases, δηλαδή νομίζω τα τελευταία τους άπτες έχουν και εγώ development. Και έχει προφανώς όσα έχω αφήσει έξω από τα slide, δηλαδή πώς είναι το σύνταξη της Perl, πώς γράφει τα βασικά blocks σε Perl. Είναι τα βασικά πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, να πει κανείς στο Google. Τρίτο και επίσης πολύ σημαντικό resource είναι το Perl Moms, το οποίο είναι πασίγνωστο και εκτός της κοινότητας της Perl και είναι ένα forum το οποίο έχει από documentation μέχρι normal forms που μπορείς να κάνεις ερωτήσεις κτλ. Έχει παραδείγματα, έχει section για ερωτήσεις, έχει section ενδιατόρισης της χρήσης της Perl, που μπορεί να δει κάποιος που ο κόσμος χρησιμοποιεί την Perl, όπως το παραδείγμα που είναι το email. Οδηγούς. Και μέχρι προσφάτως και τώρα βασικά είναι και ήταν για την Perl
αυτό που είναι για όλες τις υπόλοιπες γλώσσες, το Stack Overflow. Κατά. Ναι. Τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με, το, με τη γλώσσα προγραμματισμού Perl και όχι με κάποια άλλη, ή τέλος πάντων τη συνεχίσατε και... Ένας από τους μεγάλους παράγοντες που με έκανε τότε να ασχοληθώ με την Perl ήταν ότι... Αν και γράφω κώδικα από χόμπι, δεν θέλω να δουλέψω από μαθητές. Το πάθος μου είναι το System Administration. Και τότε, τα πάντα ήταν σε πέρα. Μέχω προσπάθος δηλαδή πάει σαν να βγαίνουν τα εργαλεία τύπου Puppet, Ansible, Puppet και όλα αυτά, τα οποία το καθένα είναι στη δική του γλώσσα. Τότε όλα τα εργαλεία που είχες για System Administration ή βασικά κομμάτια που ήταν πολύ γνωστά ήταν σε Perl. Ένα μεγάλο κομμάτι του backend code για να κάνεις handle websites πούμε, που ήταν σε CGI, το που ξεκίνησε από την Perl. Όχι, ξεκίνησε από τη CL βασικά, αλλά έγινε πολύ popular με την Perl. Ήταν σε Perl. Το glue code σε πολλά πράγματα είναι Perl. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι έτσι. Μετά αυτό που με κράτησε ήταν η ελευθερία της γλώσσας. Το πόσο welcoming είναι το community και ότι δεν μου έδινε restrictions η γλώσσα. Μπορούσα να γράψω όπως ήθελα, με ό,τι tool ήθελα, σε ό,τι environment ήθελα, σε ό,τι σύστημα ήθελα. Πάει λέγοντας. Συμβατότητα των script ανάμεσα σε 5 και 6 έκδοση. Θα χρειαστεί να γίνει αρκετό rewrite του κώδικα. Σε 5 και 6. Εξαρτάται αρκετά. Εξαρτάται τι χρησιμοποιείς, πώς το χρησιμοποιείς. Κάποια πράγματα αλλάζουν ριζικά. Κάποια πράγματα είναι μικρές αλλαγές. Αλλά εξαρτάται αρκετά. Από 5 και πριν, οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μικρές. Και υπάρχει πολύ μεγάλο backwards compatibility. Έχω δει τεράστια πράγματα που ήταν γραμμένα για Perl 4 να παίζουν με πολύ ελάχιστη, με καμία αλλαγή σε Perl 5.20 που είναι η τελευταία Perl της ίδιας οικογένειας του Μέση. Perl 6 που διαφέρει αρκετά θέλει και ένα χιπότιν. Γι' αυτό όπως είπα πριν είναι καλό αν δεν έχετε ήδη κώδικα Perl να πάτε απευθείας σε Perl 6 αντί για Perl 5. Θα το συνιστούσατε να το ακολουθήσει κάποιος. Πώς? Θα το συνιστούσατε να το ακολουθήσει κάποιος. Να τη μάθει τη γλώσσα. Ναι. Ειδικά πλέον που έχει αρχίσει να αναλώνει και πολύ το community, οπότε έχει αρχίσει να γίνεται και πολύ πιο active. Πλέον τα συνέδρια γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε μέρα βλέπεις καινούργια job postings για Perl. Γενικά πλέον υπάρχει μεγάλη κίνηση. Οπότε είναι ξανά μια καλή ευκαιρία κάποιος να αρχίσει να ασχολείται με την Perl. Ειδικά τώρα που η Perl 6 θα γίνει... θα έχει το πρώτο της stable release, οπότε ουσιαστικά θα είναι production ready. Όπως είπαμε, η Perl υπάρχει σε όλες τις διανομές. Ναι. Η Perl 5 σίγουρα. Υπάρχουν διανομές που χρειάζονται έξτρα εργαλεία ή τίποτα το διαφορετικό ή επιπρόσθετο. Αμφιβάλλω. Δεν γνωρίζω σίγουρα, αλλά οποιοδήποτε Linux και τα βασικότερα Unix συστήματα όπως HPGX, Irix και όλα αυτά, τα PSD όλα, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να δείξεις. Κάτι σημαντικό σε βέβαια. Okay. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση.